Καλησπέρα κύριε Τσακλή. Καλησπέρα σας. Θα θέλατε να μας πείτε καταρχήν για το πρόγραμμα αυτό και πώς ξεκίνησε, ποια ήταν η ιδέα, η ανάγκη και τι ακριβώς περιλαμβάνει. Βεβαίως. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο, είναι γενικά καινούριο πρόγραμμα και περιλαμβάνει τις καταγραφές των πολιτών από τις παραλίες, δηλαδή τραβάνε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο και μας το βάζουν σε μια ομάδα στο Facebook που έχουμε δημιουργήσει για αυτό το σκοπό, που λέγεται Μέδους και Τσούχτρες στην Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα εμείς αυτά τα δεδομένα τα βάζουμε σε μια βάση δεδομένων που έχουμε και μετά τα χαρτογραφούμε. Δηλαδή το χάρτη που είδατε στο Google Maps είναι ακριβώς αυτή η χαρτογράφηση που κάνουμε. Μάλιστα. Βεβαίως ο χάρτης δεν είναι μόνο τις τελευταίες ημέρες, μπαίνουν όλες οι καταγραφές. Δηλαδή όταν κάποιος πατήσει πάνω, όπως αφού είπατε Κρήτη ας πούμε, στην Κρήτη στον Κάραβο η καταγραφή είναι από 23 Απριλίου. Μόλις πατήσει κάποιος πάνω στη Μέδουσα εκεί στην Κρήτη δείχνει την ημερομηνία, δείχνει και ποιο είδος Μέδουσας είναι. Στα Χανιά, στη Δυτική Κρήτη είχαμε λοιπόν μία αναφορά. Αυτή την αναφορά έχουμε εμείς. Οι Μέδουσες είναι παντού όλο το χρόνο, ναι. Δεν είναι περιορισμένες κάπου. Απλώς σε κλειστούς κόλπους φαίνεται πιο εύκολα, όπως και τώρα που είναι καλοκαίρι και όλοι πάνε παραλία. Ναι, είναι λογικό ότι εντάξει, το χειμώνα επειδή οι περισσότεροι δεν είμαστε και χειμερινοί κολυμβητές, κάποιος κόσμος βέβαια συνεχίζει, δεν διακόπτει το μπάνιο του. Αλλά συνήθως το καλοκαίρι είναι που ερχόμαστε έτσι όλοι λίγο πολύ σε επαφή με τη θάλασσα. Είπατε ότι έχουμε ούτως ή άλλως έχουμε παρουσία, έχουμε τσούχτρες και μέδουσες στα νερά μας. Δεν ξέρω βέβαια πόσο ή αν έχετε εσείς μια εικόνα, αν υπάρχει πρόβλημα, αν κάποιες περιοχές ενδεχομένως ήδη και έστω τώρα που είναι νέο το πρόγραμμα, έχουν ήδη περισσότερες έτσι αναφορές. Στο Κορινθιακό, Δυτικό Κορινθιακό, γενικά όλος ο Κορινθιακός, είχε από αρχές Απριλίου μέχρι και μέσα Μαΐου μέδουσες. Πολλές. Τώρα τις τελευταίες μέρες φαίνεται να είναι τελείως καθαρός. Ο Νότιος Εβοϊκός επίσης έχει, όπως και ο Σαρωνικός έχει μέδουσες. Ναι. Έχουν συγκεκριμένες προτιμήσεις. Το θέμα είναι ότι... Ναι, ναι. Δεν έχουν συγκεκριμένες προτιμήσεις. Είναι δύο πράγματα. Πρώτον, πώς κινούνται τα ρεύματα και οι άνεμοι, ώστε να τις μεταφέρουν, γιατί οι μέδους μπορούν να κολυμπήσουν και μόνες τους, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα, άμα έχει δυνατά ρεύματα, να αντισταθούν. Ναι. Και δεύτερον είναι, αν στην περιοχή που είναι όπως ο Κορινθιακός, αν έχουν μείνει φυσικοί θεραπευτές τους. Η υπεραλίευση στον Κορινθιακό που γίνεται εδώ και χρόνια έχει ξοντώσει όλους τους φυσικούς θεραπευτές, τα μεγάλα ψάρια που τρώνε τις μέδουσες και τις χελώνες που τους σκοτώνουν συνέχεια. Οπότε φυσιολογικό είναι να βλέπουν όλο και περισσότερες μέδουσες. Ναι, διασπάται ένας κύκλος, ένας φυσικός κύκλος, μια αλυσίδα δηλαδή της φύσης που από μόνη της λίγο πολύ ρύθμιζε. Ναι, αυτό συμβαίνει πάντα στη φύση. Όταν εξαφανίζεται ένας θηρευτής, παίρνει το μέρος αυτού του κύριου θηρευτή ένα άλλο είδος. Σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα έτυχε να είναι οι μέδουσες. Και το λέμε βέβαια αυτό γιατί εντάξει δεν είναι και μικρό πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορείς και να κολυμπήσεις τώρα σε μια παραλία, σε μια θαλάσσια περιοχή τέλος πάντων που υπάρχουν μέδουσες και είναι και αρκετές. Δηλαδή αυτό δυσκολεύει και τους ανθρώπους. Δεν είναι απλά μια διαπίστωση ότι έχουν αυξηθεί. Υπάρχουν και επιπτώσεις. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, δεν είναι μόνο εδώ. Χώρες όπως δίπλα μας, η Ιταλία, η Μάλτα και αυτά, και η Ισπανία έχουν πολύ χειρότερο πρόβλημα και όμως οι κάτοικοι κολυμπάνε κανονικά. Απλώς στην Ελλάδα λίγο το βλέπουν κάπως με μεγαλύτερο φόβο. Δεν ξέρουν ποια μέδουσα είναι, αν τσιμπάει ή δεν είναι ικανοί θες να τις αναγνωρίσουν εκείνη τη στιγμή στη θάλασσα για να ξέρουν αν είναι ασφαλής ή όχι.
Στο εξωτερικό οι καταστηματάρχες παίρνουν μέτρα με δίκτυα, ενώ στην Ελλάδα περιμένουν από το κράτος να το κάνει. Και στην τελική, σε κάποιες χώρες βουτάνε με τις μέδουσες, κανονικά απλώς φοράνε στολές κατάδυσης. Εντάξει, έτσι θα βουτούσαμε, κύριε Τακλή. Δηλαδή έχουν οι άνθρωποι μια προστασία, γιατί τώρα κάποια στιγμή μπορεί και να μην τη δεις καν στη θάλασσα, πόσο μάλλον εκείνη τη στιγμή τώρα να αναγνωρίσεις και αν είναι κάποια μέδουσα που... Είναι εύκολο. Πρέπει αυτές που έχουν ψάξει. Πλοκάμια, αυτές είναι που τσιμπάνε. Οι άλλες που είναι διαφανές σαν ζελατίνες δεν έχει φόβο. Υπάρχουν άλλα είδη συνοφόρα, όπως λέγονται, που είναι απικίες ολόκληρες και τα βλέπει κάποιος διαφανής σαν σκουλίκια μεγάλα διαφανή. Το οποίο είναι πολύ πιο επικίνδυνο από τις μέδουσες και υπάρχουν στις θάλασσές μας. Δηλαδή πιο πιθανότατα τους έχει συμπίσει ένα συνοφόρο άλλο παρά μια μέδουσα. Ναι. Οπότε είπατε εσείς ότι αν εντοπίσουμε ότι μπορούμε πολύ εύκολα, εντάξει θέλει λίγο να το ψάξουμε, να δούμε τι ακριβώς από αυτό που συναντάμε είναι επικίνδυνο ή δεν, επικίνδυνο με την έννοια της, εντάξει θα μας τσιμπήσει, θα έχουμε μετά, ναι. Θα πρέπει να φροντίσουμε. Είναι απλό, είναι άμα έχει πλοκάμια να ξέρετε τσιμπάει. Ναι. Αν δεν έχει είναι ένα διαφανές αστρόγγυλο πράγμα, ζελατίνι διαφανές, δεν τσιμπάει. Και αυτά που τσιμπάνε έχουν χρώμα, έχουν λίγο καφέ, πορτοκαλί, μοβ. Ναι. Ακόμα και άσπρη που είναι ριζοστόμα που έχει ένα μοβ σαν περιλέμιο. Όλα τα άλλα είναι διαφανές. Δηλαδή είναι εύκολο η αναγνώριση αρκεί να θέλουν πραγματικά να ενδιαφερθούν, να μάθουν να τις αναγνωρίζουν. Μάλιστα. Και αυτό το έχουμε και μέσα από το site μας. Έχουμε κατέλεσει αναγνωρίσεων μέσα στη σελίδα του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας που έχουμε για διάφορα ζώα. Έχουμε τις μέρους, έχουμε διάφορα άλλα. Για σκορπιούς, για 1002. Ναι. Καλό είναι λοιπόν βέβαια, μιας και το καλοκαίρι τώρα περνάμε περισσότερο χρόνο, κύριε Τακλή, σε ανοιχτούς χώρους, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα. Σίγουρα ερχόμαστε σε επαφή ή ενδεχομένως να έρθουμε σε επαφή με έτσι από ζουζούνια μέχρι στη θάλασσα όπως αυτά που προαναφέραμε ή και στην ξηρά. Καλό θα είναι έτσι να αφιερώσουμε ένα ελάχιστο χρόνο, να ψάξουμε έτσι να δούμε και να πάρουμε και κάποια μέτρα ή να αναγνωρίζουμε, γιατί φαντάζομαι ότι και ένας φόβος όλων μας είναι το να βλέπουμε κάτι και να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι, οπότε δεν συνειδητοποιούμε και τη σοβαρότητα, έτσι δεν είναι. Ναι. Γι' αυτό το λόγο, αναφέρω το Facebook γιατί οι περισσότεροι Έλληνες έχουν Facebook πια, υπάρχουν ομάδες αναγνωρίσεις και αυτά μέσα στο Facebook, οι οποίες βάζει ο καθένας τι τράβηξε φωτογραφία ή βίντεο και υπάρχουν άλλα μέλη που τους βοηθάνε. Υπάρχει άμεση η επαφή με το τι είναι και μπορούν να τους βοηθήσουν και περισσότερο σε κυκλοπαιδικές γνώσεις. Μάλιστα. Εμείς, αφού σας ευχαριστήσουμε κύριε Τακλή και για το πρόγραμμα αυτό που μας ενημερώσατε και τις πληροφορίες που είναι πολύ χρήσιμες αυτές που μας δώσατε έτσι τις πρώτες πληροφορίες και ελπίζουμε να έχει ανταπόκριση αυτό το πρόγραμμα από τους ανθρώπους που θα βρεθούν μπροστά σε τσούχτρες και θα θελήσουν να το μοιραστούν και με άλλους ανθρώπους για να υπάρχει αυτή η διασπορά της ενημέρωσης. Είναι σημαντικό πιστεύουμε. Εμείς να ευχηθούμε να σας ευχηθούμε επίσης ένα καλό καλοκαίρι με όσο το δυνατόν βέβαια λιγότερα προβλήματα από όπου και αν προέρχονται. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να καλό είστε, καλοκαίρι. Να είστε καλά επίσης.